Νικοδήμου Αγιορείτου Αγίου Γυμνάσματα με Πνευματικά Μελέτη 22 Συνέχεια Και θα πρέπει να περπατάς στη στράτα των εντολών του Κυρίου και να πράττεις και το καλό αλλά να προφασίζεσαι σαν αμελής όπως εκείνος ο κνηρός που λέει ότι υπάρχει λιοντάρι στους δρόμους και στις πλατείες υπάρχουν φωνευτές, δολοφόνοι δηλαδή. Και μόνο που ο Κύριος μας δεν σου ζητάει δύσκολα πράγματα, σου ζητάει να ξεμολογήσει, πιο συχνά, να διαβάζεις κάποιο ψυχοβελές βιβλίο, να είσαι πιο συμπαθητικός στους φτωχού και λιγότερο στον εαυτό σου, να κόβεις τις υπερβολικές ιδονές που προξενούν στην καρδιά σου μια τέτοια τυφλότητα, που είναι όλος διόλου ενάντια στο πνεύμα του αληθινού χριστιανού, ο οποίος πολεμάει με τα πάθη του, σαν ένας καλός στρατιώτης του Χριστού. Εσύ όμως όχι μόνο δεν θέλεις να αποστραφείς τις θεμητές ειδονές, εκείνες που δεν εμποδίζει ο νόμος, αλλά δέχεσαι ακόμη και τις εμποδισμένες, σαν να μην σε έφταναν εκείνα τα πράγματα να σε φέρουν σε απώλεια διαμέσου της πλατιά οδού. Πλατιά αγάρφη συν η πύλη, η ευρύχορος η οδός, η πάγουσα στην απώλεια. Ματθαίος, 7ο κεφάλαιο. Μα ως πότε λοιπόν θα περπατάς αυτό το δρόμο της απολίας και δεν θα θέλεις να περπατήσεις όπως η μάγη το δρόμο της σωτηρίας. Η δούλη θέλει πριν ο καιρό να αρχίσεις τώρα σε αυτή την ησυχία να παραδείς τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και να υπακούσεις τα προσκαλέσματα που σου κάνει ο ουρανός τόσο διαμέσου των θείων γραφών όσο και διαμέσου των θείων εμπνεύσεών Του, αν θέλεις να βρεις τον Ιησού. Δεν ξέρεις τώρα πόσο πολύτιμα αυτά τα προσκαλέσματα του Θεού είναι, δεν ξέρεις πόσο αυτό σκοπίασε για να σε κάνει να τα υπακούσεις, σε προσκαλεί με τις Θείες Γραφές, επειδή τότε, μεν δια του προφήτου Δαβίδ, σε προσκαλεί να το στο φόβο δεύτε τέκνα ακούσατε μου φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Πότε με τον Ισαΐα που σε προσκαλεί να τρέχει στο φως των εντολών του, δεύτε πορευθόμεν εν φωτί Κυρίου, άλλοτε δε ο ίδιος σε προσκαλεί να τον ακολουθείς πίσω του με τη διδασκαλία και το παράδειγμά του. Δεύτε ο πίσω μου και δεύρω ακολούθη μη. Κι άλλοτε προσκαλεί να καταφεύγεις σε αυτόν διαμέσου της μετανοίας και ελπίδος. Όταν είσαι κουρασμένος, καταφορτωμένος από τις αμαρτίες, για να σε αναπαύσει αδερφέ και να σε υπερηγορήσει, δεύτε πρός με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, Ματθαίος εν δέκατο κεφάλαιο. Σε προσκαλεί και για τον θείο του εμπνεύσεων, επειδή πότε έλειψε ο Θεός από το να μας εμπνέει μέσα στο βάθος της καρδιάς, για το ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά. Πότε έπαυσε από το να σε ελέγχει για τα κακά που έκανες διαμέσου της ορθής και αγίας συνειδήσεως ή πότε δεν σε προσκαλεί στα καλά έργα με τη μετάνοια και τη σωτηρία της ψυχής σου διότι οι φωνές της ορθής συνειδήσεως είναι φωνές του ίδιου του Θεού ο οποίος έγραψε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το φυσικό νόμο καθώς λέει ο Παύλος ούτι νόμων μη έχονται σε αυτής η νόμος, ήτινες ενδείκνυνται. Το έργο του νόμου γραπτός εν τας καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών τη συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή απολογουμένων. Γι' αυτό και ο θείο Νίλος είπε Λείχνω προς τις πράξεις του το συνειδότη και χρυσό. Αφήνω να λέγω τις άλλες εξαίρετες εμπνεύσει και φωτισμού και κινήσεις που ο Θεός ενεργεί στην καρδιά μερικών για τη σωτηρία τους με τρόπο υπερφυσικό δια της χάριτός του, οι οποίες από μερικούς ονομάζονται δέλεαρ της χάριτος και ακτίνα ουράνια. Διότι από μέσα λαμπρύνουν το νου και παρακυρούν τη θέληση στο να διαλέγει το πράγμα εκείνο που είναι σωτηριοδέστερο. Μη θελήσεις λοιπόν αγαπητέ μου στο εξής να καταφρονήσεις τα τόσα θεϊκά προσκαλέσματα και να κάνεις πλέον τον κουφό σαν εκείνος ο σκληρόκαρδος λαός των Εβραίων όταν βρίσκεται στην έρημο 40 χρόνια για τον οποίο είναι γραμμένο σήμερα εάν τη φωνή αυτού ακούσετε μη της καρδίας ημών ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη διότι με τα ταύτα ποιος ξέρει αν ίσως και σε προσκαλέσει παρομοίως άλλη φορά ο Θεός, βλέποντας όπου εσύ τον καταφρονείς και μόνος κάνεις ανάξιο τον εαυτό σου των θείων του καλεσμάτων και ακολούθως βάζει σε κίνδυνο τη σωτηρία σου, στην οποία αυτό σε προσκαλεί και τόσο πολύ σου φωνάζει τι ξέρεις, αν ίσω και σου πει εκείνο που είπε στους Εβραίους, σαράντα χρόνια προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, Αΐ πλανώνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως αν τη οργή μου, εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ποιος ξέρει αν ίσως ο Θεός, για αυτή την παιδεία της παρακοής σου έχει περισψυχρανθεί, και για να σε στερήσει από την προσκαλούσα και συνεργούσα χάρη και σε αφήσει τελικά να απολεστείς λέγοντάς σου εκείνα τα της παροιμίας επειδή εκάλλουν και ουχ υπηκούσατε τη γαρούν με τέρα απολία επιγελάσομαι ποιος ξέρει μήπως ο Θεός βαρεθεί προσκαλώντας σε και σηκώσει το ζήλο και την αγάπη που έχει για σένα και τραβηχτεί ένα μέρος και αμεριμνήσει στο εξής λέγοντάς σου εκείνο του Ιζεκιήλ και εξαρθίσετε ο ζήλος μου εξού και αναπαύσομαι και ουν μεριμνήσω ο Κέτη". Από την οποία όμως αυτή η μέρημνα του Θεού άμποτε να σε φυλάξει ο Θεός να σε φυλάξει ο Κύριος αδελφέ μου διότι είναι χειρότερη από κάθε κόλαση και αυτή η αμεριμνησία το να μην σε σκέφτεται ο Θεός μπορεί να σε κάνει να φοβάσαι περισσότερο από κάθε άλλη παιδεία γιατί αυτό είναι σημάδι εγκαταλείψεως. Λοιπόν, ζήτησε τώρα από το Θεό συγχώρηση για την παρακοή που έκανες ως τώρα και στο σου ποιο είναι το μεγαλύτερο προσκόλλημα που έχεις σε τούτο τον κόσμο και νίκησέ το με μεγαλοψυχία για να δοθείς όλο στο Θεό σου χωρίς να έχεις ένα άλλο πράγμα και καλή προσπάθεια. Και επειδή ο Κύριος ήρθε επί γης για να σε κάνει άξιο της χάριτος και της ενεργίας των θείων προσκαλεσμάτων του, παρακάλεσε τον ταπεινά να σου δώσει δύναμη να τον ακολουθείς με μεγάλη προθυμία, εκεί που σε προσκαλεί, και να του να το αποκρίνεσαι μάλλον, και εσύ, με την καρδιά σου, και με την νοερή φωνή σου, όπως ακριβώς ο προφήτης Σαμουήλ, «Λάλη Κύριε, ότι ακούει ο δούλο σου. Συλλογή σου, αδερφέ μου, τη σταθερότητα και τη μεγαλοψυχία που έδειξαν οι μάγοι στο να ακολουθήσουν την οδηπορία τους και μόλο που βρήκαν τόσα εμπόδια μέσα στην Ιερουσαλήμ, όλα που ήταν ενάντια σε αυτού. Διότι έλειψε ο Αστήρ εκεί που ήταν στην οδηπορία του μια μεγάλη παρηγοριά, και ταράχτηκε η πόλη των Ιεροσολύμων από το μήνυμα γιατί ο Ηρώδης ο βασιλιάς ήταν εχθρός θανάσιμος του νέου βασιλέως, δηλαδή του Χριστού και έγινε άλλος εξάλλου από το θυμό του. Οι μάγοι όμως δεν μικροψυχούν για αυτά όλα, ούτε φοβούνται τελείως πως αυτοί είναι τόσο λίγοι και βρίσκονται σε ένα ολόκληρο και ξένο βασίλειο, αλλά αντί για τον αστέρα που έλειψε στην οδηπορία τους, Τρέχουν στου δασκάλους και τους ρωτούν να τους οδηγήσουν και πηγαίνουν στην αυλή ενός τυράννου υπερήφανου και αιμοβόρου και ζητούν με Τόλμη μεγάλη και μακροψυχία και μεγαλοψυχία για να μάθουν που γεννάται ο νέος βασιλιάς. Ιδού μάγια Πανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων» «Ω τόλμη θαυμαστή, ω μεγαλοψυχία, ουρανίων επένων άξια. Τώρα σύγκρινε εσύ αγαπητέ αυτή τη μεγαλοψυχία των μάγων με τη μικροψυχία τη δική σου για να ντραπείς και να μάθεις τη θεραπεία σου διότι καθώς ο λαμπρός αστέρας που οδηγεί και παρηγορούσε τους μάγους στην οδηπορία κρύβει από αυτούς και ξεφεύγει από αυτούς για να δοκιμάσει την υπομονή και την ανδριά τους πάλι φαίνεται σε αυτούς περισσότερο από το πρώτον και τους εχαροποίησε οι δόντε γάρ φυσί των αστέρα χάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Μαθαίου, δεύτερο κεφάλαιο. Τι ούτω τρόπο και η χάρη του Θεού συνηθίζει να κάνει στου δούλου και φίλου τη όν λέγονται οι θείοι πατέρε, οι καλούμενοι νυπτικοί και μάλιστα ο Άγιο Διάδοχο. Ο Άγιο Διάδοχο. Και ποτέ μεν αυτή σαν φιλότεχνη μητέρα παρηγολεί και φρένει τα παιδιά, η θεϊκή παρηγοριά δηλαδή, με τις νεαρές της ελάμψεις και θείες ενέργειες και τα δώρα της και φωτίζει το νου, κατανοίγουσα γλυκύτατα την καρδιά και τη θερμένη προς την αγάπη του Θεού και την διαγύρει, πότε κρύβεται από αυτούς και τραβιέται, δηλαδή αφήνει τους πειρασμούς να έρχονται σε αυτούς, καθώς κάνει και η μητέρα πολλές φορές κρύβεται από τα τέκνα της για να δοκιμάσει την υπομονή και τη γενναία καρδιά τους». για να γίνουν κάποτε άνδρες με τους πειρασμούς και τις θλίψεις και όχι να είναι πάντοτε νύπια για να κλαίνε και να ζητάνε θερμά τη Θεία Χάρη που έχασαν. Έτσι λοιπόν, αφού πάλι την απολαύσουν, θα χαρούν περισσότερο, καθώς και το παιδί όταν χάσει τη μητέρα του ζητάει να τη βρει με κλαθμούς και δάκρυα και ευθύ μόλις την βλέπει και βανεί από κάποιο μέρος, τρέχει με ανεκδίγητη χαρά και κλαίγοντας και την αναγκαλίζεται. Αλλά εσύ, αδελφέ μου, πόσε φορέ λίγο ψύχησε. Λίγο έλειψε από σένα ο ουρανό. Λίγο έλειψε από σένα το αστέρι που σε οδηγεί. Πόσε φορέ γόγκησε και θέλησε να στραφεί πίσω, δηλαδή να αφήσει το δρόμο τη αρετής που αποφάσισες να περπατήσει και να γυρίσει πάλι στην προτέρα σου στράτα τη αμαρτία, όταν η χάρη του Θεού τραβήχτηκε από σένα προς όραν και σ' άφησε να δοκιμάσει κάποιο παραμικρό πειρασμό η πικρότητα της καρδιάς, η σκότωμα του νοός. Λοιπόν και αυτή την μικροψυχία και ανυπομονησία σου, από αυτήν λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα πως στη στάση της αρετής ακόμα είσαι βρέφος και νύπιο και για τούτο πάντοτε θέλεις να τρως γάλα, δηλαδή να αισθάνεσαι τις γλυκύτητες και τις χάριτες και αυτή που λίγο τις στερήθηκες γίνεσαι ανυπόμονος, χάνεσαι και απελπίζεσαι και φωνάζει και εσύ μαζί με τον Πέτρο όταν κινδύνευε να βυθιστεί στη θάλασσα «Κύριε σώσον με». Αλλά σου αποκρίνομαι κι εγώ καθώς τότε απεκρίθη ο Πέτρος ή μάλλον ο Ιησούς τον Πέτρο ο λιγόπιστε γιατί δίστασες. Και τι θαυμαστό είναι να ακολουθείς τον Ιησού όταν πηγαίνει στο θαβόριο όρος για να μεταμορφωθεί. Τι το θαυμαστό είναι αν κάνει την αρετή και φυλά τι του κυρίου, όταν η χάρη του Θεού φωτίζει τον νου σου και τι θείε ελάμψει τη. Τι μεγάλο πράγμα είναι αν δείχνει υπομονή και ανδρεία, όταν η χάρη του Θεού γλυκένει την καρδιά σου με την ομαλή αυτή θέρμη και τη γλυκιά κατάνοιξη και τα φωτολαμπή τη νοήματα. Το θαυμαστό είναι να ακολουθεί τον Ιησού όταν πηγαίνει στο όρο του Γολγοθά για να σταυρωθεί. Δηλαδή το θαυμαστό είναι να κάνει την αρετή και από αυτήν να μην ξεφεύγεις όταν έρθουν οι θλίψεις και οι πειρασμοί, τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί, καθώς είναι οι πνευματικές ξηρότητες της καρδιάς και η στέρηση της κατανήξεως. Η Μεγάλη Ανδρία τότε δοκιμάζεται όταν σε στερήσει η χάρις του Θεού της γλυκύτητές της και εσύ δεν καθόλου. Και τούτο αγαπητέ αδελφέ, επειδή και αποφάσισε μια φορά να δουλεύει στο Θεό, ετοίμαζε τον εαυτό σου για να δέχεσαι του πειρασμού και να υπομένεις με μεγάλη γενεοψυχία, καθώ σε συμβουλεύει το πνεύμα του Άγιο για του σοφού Σιράχ και λέει: Τέκνον, ή προσέρχει δουλεύειν κυρίω το Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου ει Εύθυνον την καρδία σου και καρτέρεσον να μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής διότι ήξερε ότι ευθύ που αρχίζει να ακολουθεί του ουράνιου φωτισμού και τι θεϊκέ ελάμψεις που ο Θεό θα σου εμφανίσει νερό στην καρδιά σου, αμέσω θα αρχίσει να περπατά στη στράτα των εντολών του κυρίου και να πιάνει άλλη θεάρα στη ζωή, να βιώνει και μάλιστα. Αν αποφασίσεις να πας στον τόπο τον ήσυχο και να κάνεις μοναχός, τότε βέβαια θα σηκωθεί κατά πάνω σου και ο ίδιος ο Ηρώδης, δηλαδή το φρόνημα της Αρκός. Επειδή η Ρώδης ερμηνεύεται δερμάτινος, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Τότε θα ταραχθεί εναντίον σου ο διάβολος και μαζί με τον διάβολο θα ταραχθεί όλη η πόλη, δηλαδή όλο ο κόσμος. Τότε θα σηκωθούν στο ποδάρι οι γονείς σου, οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι συμπατριώτες σου, οι γνώριμοι σου και θα σου λένε ότι είναι πολύ μεγάλο εκείνο που ζητάς να κάνεις, ότι θα, θα βαστίξει τους κόπους της καλογερικής ζωής και ότι θα γίνεις αιτία να σε κατηγορεί ο καθένας και να λέει ότι είσαι περήφανος και ότι θέλεις τάχα να γιάσεις μόνον εσύ, πως είσαι υποκριτής, απέδευτος και απολύτως άνθρωπος και άλλα παρόμοια. Και αυτά θα τα κινήσει ο μισόκαλος διάβολος για να σε εμποδίσει από τον δρόμο της σωτηρίας σου αλλά εσύ αδερφέ μιμήσου τους χαριτωμένους εκείνους μάγους και θα δώσεις τελείω. τέλεια ακρόαση στα λόγια αυτά μήπως εμποδιστεί από το να τελειώσει την καλή αυτή απόφαση αλλά εδώ πρέπει να φανεί σταθερό της και η μεγαλοψυχία σου. Εδώ είναι η επιμονή και η πίστης. Ο Δεστίνι, η επιμονή και η πίστη λέει: Αποκάλυψε το 13ο κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να σφίξει δυνατά την καρδιά σου και να τη σκληρίνει ώστε να μην συμπονέσει ούτε τα δάκρυα των γονέων σου, ούτε του θρίνου των συγγενών σου, ούτε τι παρακινήσει των φίλων σου, αλλά να νομίσει πω αυτοί όλοι είναι οι πρώτοι σου εχθροί, όπω λέγει ο κύριο, οι εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού μαλθέω για το κεφάλαιο. Διότι, αν λίγο αφήσει την καρδιά σου να μαλακώσει αυτά αμέσως θα νικηθεί. Θα νικήσει ο κόσμος και ο διάβολος και θα σε εμποδίσει από τη σωτηρία της ψυχής σου. Εδώ πρέπει να μεταχειριστείς σπαθή. Σπαθή για να κόψεις κάθε προσπάθεια του κόσμου και της αρκός και των ειδονών και να μην δηλιάσεις ολότελα. Αλλά μόνο ελπίζοντας τη βοήθεια του Θεού που σε προσκαλεί να μην δεις γύρω σου όπως ο Λότ, αλλά να βλέπει μόνο μπροστά σου ως ότου να φύγεις και να γλιτώσεις από τον κόσμο σαν από την πεντάπολη. Σώζον, σόζε την σε αυτού ψυχή. Μη περιβλέψει επί τα οπίσω μη εν πάση την περιχώρο. Εις όρος σώζου μη ποτέ συμπεριληφθείς. Και στην οδηπορία που εδιάλεξες να κάνεις, μη θέλεις να συμβουλεύεσαι άλλον παρά τις Άγιες Γραφές, τους θεοφόρους πατέρες που κατά τις γραφές συμβουλεύουν σε πνευματικά. Και αυτά όλα βρίσκονται σε τόπον Θεού, οι Άγιες Γραφές δηλαδή. Διότι αλλιώς, αν εσύ θέλεις να ζυγιάσεις τα λόγια και τις κρίσεις των ανθρώπων και να προσέχεις τις αντιρρήσεις και τις αρέσκειες του κόσμου και να φοβάσαι εκείνα που θα πει ο ένας και ο άλλος, ας είσαι βέβαιος ότι δεν θα τελειώσει ποτέ κανένα καλό για λόγου σου, ούτε θα δηληθείς ποτέ να βρεις τον Χριστό. Μετενόησε λοιπόν, διότι φάνηκε μικρόψυχος και ανυπόμονο στου πειρασμού που απάντησε στη στράτα τη αρετής και δεν στάθηκε σαν δρύο, το η του Θεού τραβήχτηκε λίγο από λόγου σου, για να σε δοκιμάσει και ταπεινό σου έω εδάφου. Ευχαρίστησε τον κύριο που πάλι με τη χάρη του σε επισκέφτηκε και δεν σε αφήνει να χαθεί ολότερα, ψάλλοντα με τον Δαβίδ. ότι ο κύριο βοήθησε με παραβραχή, παρόκισε το άδει τη ψυχή μου, ψαλμός ΚΑΠΑΓΑΜΑ και παρακάλεσε το να σου δώσει πάλι τις πρώτες γλυκύτητες και χαρές της χάριτός του. Καθώς τον παρακάλεσε γι' αυτό και ο Δαβίδ, που είπε «Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου». Ψαλμός Πεντηκοστός Πήσε και κάποια αισθητά κινήματα, χτύπησε το στήθος σου με τα χέρια σου, αγκάλιασε το σταυρό του Κυρίου και την Αγία Εικόνα του. Αν όμως δεν είναι κάποιος να σε βλέπει και φώναξε και πες δυνατά εκείνα τα λόγια που είπε ο Ιακώβ Κύριε, κύριε δεν σε αφήνω και δεν φεύγω από εδώ όσο του να με ευλογήσει και να μου θερμάνεις την καρδιά μου και να μου γλυκάνεις την ψυχή με την κατάνοξη και τη Θεία Σου χάρη. Ομου είσαι αποστήλω εάν μη ευλογήσεις. Διένεσης λάμδα β. Πες του και τα λόγια της Χανανέας. Ναι, Κύριε, και τα κοινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών. Δηλαδή και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από την τράπεζα των κυρίων τους. Δηλαδή, δώσε μου, Κύριε, λίγο από εκείνες τις που δίνεις και στους καταπνεύμα ιούς και φίλους σου. Και ζήτησέ του να προσλαμβάνει κρυφά και να σε ενδυναμώνει με τη χάρη Του, να σε προσλαμβάνει κρυφά. Όσες φορές αποφασίσει να σε ακολουθήσουν πειρασμοί, καθώς το λέει ο Άγιος Σάκ, για να μπορείς με τη δύναμή Του να τις υπομένεις ευχαρίστως. Και επειδή είναι πολύ κλητή, ολίγη δε η εκλεκτή, όπως λέει ο ίδιος, παρακάλεσε το να σε αξιώσει να συναριθμηθεί στους ολίγους, για να δυνηθείς να σωθεί, χωρίς να κρατάς λογαριασμό στα λόγια του κόσμου, καθώς δεν κρατάς λογαριασμό και στα λόγια ενός μωρού και ενυπίου. Ή μάλλον για να πω, καθώς δεν κρατάς λογαριασμό ούτε στον ήχο που κάνει η θάλασσα. Ήχει θαλάσσις ανδρός άφρονος λόγι. βρίθονται σ' ακτάς ούπη ένωση χρόνος. Λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος. Συλλογήσου τώρα τα δώρα που προσέφεραν οι μάγοι στο Χριστό. Ευθύ που πήγαν στο σπίτι, καθώ λέγει ο Ευαγγελιστή Μαρθέο, και εισελθώντε στην οικία έβρων των πεδίων μετα Μαρία τη Μητρό αυτού. Και είδαν εκεί κάποια ετοιμασία, ή κανένα σημείο βασιλικό, όχι, αλλά μόνο φτώχεια και ταπείνωση, και μόνο τούτο οδηγούμενε από την πίστη και από την παραθεού γενωμένη έλαμψη στη διάνοιά τους, όπως λέει ο ιερός Νικήτας, εγνώρισαν τον Ιησού, πως είναι ο βασιλεύς του ουρανού και της γης και, της λυτρω... και λυτρωτής όλο του κόσμου. Και γι' αυτό έπεσαν και τον προσκύνησαν και του πρόσφεραν τα δώρα τους και μαζί με τα δώρα τους την προσκύνηση που έκαμαν υπέταξαν στον νέο βασιλιά κάθε πράγμα. Υπέταξαν σε αυτόν όλο το νου και την καρδιά της πίστεώς τους. Υπέταξαν το σώμα δια της προσκυνήσεως. Υπέταξαν όλα τα εξωτερικά αγαθά με το χρυσό, τη σμύρνα και το λίβανο. Και με τα τρία τούτα δείχνουν πως προσφέρουν στον νεογέννητο βασιλέα επίγνωση, υπακοή και αγάπη, όπως λέει ο ιερός θελοφύλακτος και ο Νικήτας. Και διαμέν του χρυσού που έδωσαν, φανερώνουν ότι είναι βασιλιάς. Το λιβάνι φανερώνει ότι είναι Θεός και η Σμύρνα αποδεικνύει ότι είναι άνθρωπος θνητός. Λοιπόν, λαμβάνουν και αυτοί από τον Χριστό τρία χαρίσματα. Αντί του Χρυσού λαμβάνουν την ελευθερία του πάθους της φιλαργυρίας. Αντί του Λιβάνου την ελευθερία της ιδεολολατρίας. Αντί δε της Μύρνης, την ελευθερία της νεκρόσεως και του θανάτου του ψυχικού, καθώς λέγει ο σοφός Νικήτας, «Ο της πολλής των και εθνικών ελευθεριότητος, για την οποία και αξιώθηκαν όχι μόνο να δουν με τα μάτια τους, αλλά να πιάσουν στην αγκαλιά τους το δεσπότη των πάντων, το οποίο είναι μία μακαριότης φε Όχι μόνο να δουν και να συνομιλήσουν με την κυρία Θεοτόκο, με τη βασίλισσα του ουρανού και της γης, όχι να δουν άγγελο στο όνειρό του, αλλά αξιώθηκα να γίνουν σε όλη τη βασιλεία των Περσών πρώτων διδασκάλων διδάσκαλοι, πρώτων κηρύκων κύριε του Ευαγγελίου και πρώτων Αποστόλων Απόστολοι του κυρίου. Αλλά, ό, πόσο μακάριο θα ήσουν και εσύ, αδερφέ μου, αν ήξερε τι αφιερώνει τον κύριο, καθώ η μάγει, ότι κι αν έχει σε τούτο τον κόσμο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά αγαθά, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. γιατί φοβάσαι να αφιερώσει όλα σου τα πάντα στο Θεό, νομίζεις τάχα πως έχει να νικήσεις στο μεγαλοδορία του Θεού, γελασμένος είσαι. Διότι καθώς λέει ο Θεολόγος Γρηγόριος, ουδέποτε θα νικήσεις τη μεγαλοδορία του Θεού. Καν πάντα πρώι τα όντα, καν τη σούσης αυτών προσθείς. Αυτά τα πρόσκαιρα αγαθά που έχεις, δεν μπορούν να σου προξενήσουν κανένα αληθινό καλό. Ούτε αλλιώ μπορεί να κερδίσει αν ίσω και τα δώσει στο Θεό, και αν ίσω δεν τα απαρνηθεί τελείω για την αγάπη του, όπω λέει ο προρηθή Μέγα Γρηγόριο, τούτο γαρεστή λαβίν, το το Θεό δοθήνε. Ή κι αν αν ίσω δεν τα μεταχειριστεί για τη θεία υπηρεσία του, ξοδεύοντα αυτά σε ελεημοσύνε φτωχών και άλλων κοινοφελών και θεαρέστων πραγμάτων, ή δεν τα αλλά ο τρόπος, και τα κρατάς για τους λόγους σου θα πάθεις εκείνο που έπαθε ένας που ονειρεύτηκε με μια μεγάλη ευτυχία και μετά από αυτά ξύπνησε και βρέθηκε εύκαιρος από κάθε τι δηλαδή και ενός από τα πάντα καθώς λέει ο ψαλμοδός ύπνοσαν ύπνον αυτών και ούχα ευρών, δεν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες αυτών τι μεγάλη πραγμάτια είναι αυτή. Καθώς λέω ο Θεολόγος Γρηγόριος να αλλάξει εσύ τα προσωρινά με τα παντοτινά, τα αφθαρτά με τα άφθαρτα, τη γη με τον ουρανό, το μάταιο σχήμα του κόσμου με ένα άπειρο βάρος δόξης. Η βουλή γενέστε μεγαλέμπορος πάντων ον έχω, τον τίμιον ονισάμενος Μαργαρίτη και αντιδούς ρέοντα και σειρώμενα των εστώτων και ουρανίων. Εν συντομία σου λέω, αν εσύ αδερφέ που διαβάζεις αυτά είσαι φτωχός, πρόσφερε στον νεογέννητο βασιλέα Ιησού, αντί για χρυσάφι, το επιθυμητικό μέρος της ψυχής σου. Δηλαδή πρόσφερε του μια καρδιά και θέληση καθαρή σαν το χρυσάφι και από κακή επιθυμία και όρεξη μακριά. Όλη την καρδιά αυτή να αποθεί τα ουράνια όλοι να κλείνει προς τα πνευματικά, όλοι να είναι αναμένοι με την αγάπη του Ιησού και με κανένα άλλο γήινο πράγμα. Και απλώς όλοι με όλα τις σταθελήματα και τις επιθυμίες, ώστε να μπορεί να λέει εκείνο του Δαβίδ, «Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου». Και καθώς ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος τον περιπαρθενία λόγο, Πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό δώρο όχι μόνο κάθε λογή επιθυμία αρκική, αλλά αυτ, αυτά ακόμη τα όργανα και τα μέλη από τα οποία εξέρχεται αυτή η επιθυμία και η γονή του σπέρματος. Ότι λογή τέτοιοι είναι νεφροί επί των νεφρών, ούτω τέρ μόνο τούτων, αλλά και αυτού πυρή παραδόσεως διότι δυνατόν άνευ νεφρών τιούτων άνευ γάμων ζίν. Για τούτο και ο Δαβίδ προσφέροντα στο Θεό όχι μόνο κάθε επιθυμία, αλλά και αυτά τα νεφρά, τα πρώτα όργανα τη επιθυμία, έλεγε ότι εγώ εκτίσω του νεφρού μου. Πρόσφερε αδελφέ στον Ιησού σαν λιβάνι, το νου και το λογιστικό μέρο τη ψυχή σου καθαρό από βλάσιμου λογισμού. Καθαρό από αισθητού λογισμού και αισχρού, καθαρό από πονηρού λογισμού, όλο διαφανέ από πνευματικά ενθυμήματα, όλο λαμπρό από την οερή προσευχή, η οποία αναπέμπεται στο Θεό, ως θυμίαμα και λιβάνι, όπως λέει και ο Δαβίδ, κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όλο υποτασσόμενο στην υπακοή του Θεού, με όλα τα φρονήματά του, όπως λέει ο Παύλος, λογισμούς καθερούντες και εχμαλωτίζοντες πανόημα στην υπακοή του Χριστού όλο πειρακτωμένο από καλού και θεϊκού λογισμού, καθώ λέγει ο θεολόγος Γρηγόριο στο Πάσχα, και τη καλής άνθραξη καθερούμεθα το διανοητικό ημών και καθέρουση παρά το πυρ ελθόντο βαλήν επί της γης, και έτσι για να πέμπει κι εσύ τους άλλου ω μην ευωδία πνευματική γνώσεω για να πεις μαζί με τον Παύλο το «Δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαβέμβοντι εμάς το Ιησού Χριστό» και την οσμή της γνώσεως αυτού φανερούστη δίμον εν παντί τόπο ό,τι Χριστού ευωδία εσμέν. Προσφέρεται λοιπόν το λογιστικό. Το λογιστικό σου πρόσφερε όλο συντριμμένο, όλο ταπεινωμένο με το πνεύμα της κατανήξεως και πρόσφερε δώρο στον Ιησού σαν τη Σμύρνα την έκρωση του θυμικού μέρους της ψυχής, μακρύνοντας από την καρδιά σου κάθε ταραχή και οργή, κάθε θυμό, κάθε πικρία, κάθε μίσος, κάθε κραυγή, κάθε ύβρη και λιδωρία, καθώς αναγγέλει ο Παύλος, πάσα πικρία και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημόν, συν πάση κακία, εφεσίους τέταρτο κεφάλαιο. Διότι και ο Θεός για το επρόσταξε στον παλαιό νόμο να προσφέρεται σε αυτόν σαν θυσία και δώρο το αυτί του σηκωτιού, ομού με τη χολή, καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος εις των περιπαρθενίας λόγων, για να μας φανερώσει ότι πρέπει να υποτασσόμαθα σε αυτόν με όλο το θυμικό μέρος της ψυχής, ώστε το όργανο του θυμού κατά τους ιατρούς, που είναι η χολή, δια τούτο και παροιμία λέγεται «Έστι και μυρμικη χολή ή τη θυμός». Διότι να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι τα πάθη του θυμικού μέρους της ψυχής είναι πλέον τα πλέον δύσκολο νίκητα. Πολύ περισσότερο από τα πάθη του επιθυμητικού, καθώς μας λέει ο Θείος Μάξιμος, δυσκαταγώνιστα μάλλον τα του θυμικού μέρους της ψυχής πάθη, παρά τα του επιθυμητικού, την χάνει, διότι και το φάρμαν κατά αυτού η εντολή τη αγάπης που του Κυρίου εδόθη. Γι' αυτό είναι χρία με περισσότερη δύναμη, και αγώνα να τα πολεμάς και να τα νικήσεις να τα υποτάξει στο Χριστό. Εάν εσύ που διαβάζεις αυτά και ακούς, είσαι πλούσιος, κοντά στο ότι πρέπει να προσφέρεις τον Ιησού σαν δώρα τα τρία μέρη της ψυχής σου, όπως είπαμε, πρέπει να προσφέρεις και τον πλούτο σου και τα αγαθά σου, διότι αυτά είναι δώρα δικά του και σου τα έδωσε όχι για να τα έχεις εσύ μόνος σου και να τα απολαμβάνει σαν τον άφρονα εκείνο πλούσιο του Ευαγγελίου, αλλά για να γίνει οικονόμος αυτά, μοιράζοντα τα σε φτωχοκομεία, σε νοσοκομεία, σε χείρες σε ορφανά, σε τύπους ψυχοφελών βιβλίων και σε άλλες αγαθοεργίες, όπως διαμέσου αυτής της οικονομίας της καλής, εισέλθει στις ουράνιες σκηνέ, όπως είπε Καθώς είπε και ο Κύριος, ποιήσατε αυτούς φίλους εκ του μομονά της αδικίας, είναι όταν εκλείπεται Δέξονται οι μας εις τα σεωνίως Λουκάς και τα σίγμα. Γι' αυτό και ο θεολόγος Γρηγόριος γράφει ότι «Ουδενίτων πάντων εν Θεός θεραπεύεται, λόγος περί Λοιπόν, εάν ως τώρα δεν επέστρεφες και δεν επρόσφερες αυτά στον Ιησού, από τώρα και ύστερα αποφάσισε να τα προσφέρεις μόλις σου την καρδιά, διότι έτσι αυτός πρόσταξε να μην φανεί ποτέ κανένα εμπροσθέτου με εύκαιρα χέρια, ου κοφθήσει προς με κενός. Εύκαιρα σημαίνει αδιανά. Η δε και η κακή συνήθεια της φιλαργυρίας δεν σε αφήνει να προσφέρει τα αγαθά σου στον Χριστό και να δίδεις εξ αυτών ελεημοσύνη, βίασε εις τα σερχάς, όσο δίνασε τον εαυτό σου για να δίνεις και αφού συνηθίσει τότε θα ελεείς με ευκολία και χαρά καρδιάς. Διότι κάθε αρετή με βία αποκτάται, έτσι και η ελεημοσύνη, και αν δεν βιάσει κανείς τον εαυτό του δεν μπορεί να γίνει ελεήμων. Ακολούθησε ούτε κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών, επειδή βιαστέ αρπάζουσε τη βασιλεία των ουρανών, καθώς λέει Ματρέος στο Ια. Ζήτησε συγχώρηση από τον Κύριο διότι ξόδευσε τόσο πλούτο σε μάτια πράγματα και όχι αναγκαία για τη ζωή σου, τα οποία αν μπορούσε να τα δώσει στου φτωχού, για να κέρδιζε αν ήθελε τον παράδεισο. Να ντραπεί για τη φιδωλία και ακρίβεια που έδειξε ω τώρα στον Ιησού, παραβλέποντα του αδερφού σου του φτωχού, του γυμνού, του ασθενεί και πεινασμένου και διψασμένου, και παρακάλεσε τον να πλατείνει την καρδιά σου με τη χάρη του, για να δίνει το εξή ελαϊμοσύνη πλουσιοπάροχα, άφθονα και με ελευθεριότητα. Επειδή όποιο λίγο παίρνει, λίγο θα θερήσει, αλλά όποιο παίρνει πολύ, πολύ θα θερήσει. Ο Σπύρον φιδωμένο, φιδωμένο και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογία, επευλογίε και θερήσει. Μελέτη 23η. Περί της ζωής του Ιησού Χριστού, γενικώ θεωρουμένης, εις την οποία ο Κύριος πρώτον εφύλαξε υπακοή στους γονείς του, δεύτερον έκανε εργόχειρον, τρίτον εφύλαξε την προς τον Θεό και στον πλησίον αγάπη. Συλλογήσου τώρα αγαπητέ μου, ότι η ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γενικώ θεωρουμένη, σε τρία μέρη μπορεί να διαιρεθεί. Πρώτον, στην υπακοή που φύλαξε στους γονείς του, μέχρι τα 30 χρόνια της ηλικία του, δεύτερο στο εργόχειρο που έκανε σε όλο αυτό το διάστημα και τρίτον στην αγάπη που φύλαξε προς το Θεό και τον πλησίον, ώστε ύστερα από 30 χρόνους, βγαίνοντα στη δημόσια δράση για την οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Συλλογίωση λοιπόν αδελφέ μου ότι ο δεσπότης των απάντων στον οποίον υπακούν όλα τα όντα, αυτός εφύλαξε υπακοή στους γονούς του και υπακοή υπερβολική για τρία πράγματα, για τα υποκείμενα σε αυτόν. Για την ποσότητα του χρόνου, για την ποιότητα και πρώτον μεν υπερβολική στάθηκε υπακοή του Κυρίου για τα υποκείμενα στα οποία την έκανε διότι έφτασε μόνον εάν ο Κύριος η υπακοήν, θα έφτανε στην Αγιωτάτη μητέρα του, διότι αυτή το καταφύσει η μητέρα του, ή της εκ των Παναχράντων αιμάτων τη συνέλαβε και τα, τον εβάστασε εννέα μήνα στην κοιλιά τη και τον έθρεψε με το γάλα τη. Λοιπόν είναι χρέος απαραίτητο να επακούει σε αυτήν, καθώς γνήσιος και αληθής γιος καθώ νομοθέτης της πέμπτης εντολής του δεκαλόγου της λεγούσης τίμα τη μητέρα. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου είναι εύση γέννητε, έξοδος κάπο κεφάλαιο. Και εκείνο από τις παροιμίες που λέει η ε, μία πόση θεσμούς μητρό σου. Και εκείνο το άλλο, ο ακούων κυρίου αναπάβει η μητέρα αυτού. Το να φυλάξει ο κύριος υπακοή ακόμα και στο δίκαιο Ιωσήφ, αυτό του δεν είχε χρέος απαραίτητο ο κύριος. Διότι ο Ιωσήφ δεν ήταν αληθινός πατέρας του καταφύσιν, ούτε ο κύριος ήταν γνήσιος και φυσικός του Ιωσ, αλλά η πατρότης εκείνου και η σε αυτού ήταν εσχηματισμένη και όχι αληθινή, νομιζωμένη και λεγωμένη, αλλά όχι ούσα και πραγματική. Μόλον τούτο ο κύριος υπερβολήν υπακοή ενδεικνούμενο, υπήκουσε αδιακρίτω και ει του δύο, και στην αληθινή μητέρα και στον νομιζόμενο πατέρα, σαν να ήταν αληθινό του πατέρα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστή Λουκά είπε, και είναι υποτασσόμενο αυτή, δηλαδή στου γονεί του. Δεύτερον δε, στάθηκε η υπερβολική υπακοή του κυρίου προ την του χρόνου ποσότητα. Επειδή και στον κανόνα τη Καρθαγέννη της, της Αγία Συνόδου και στους φυσικούς και βασιλικούς νόμους, ως τότε έπρεπε να υποτάσσονται τα τέκνα στους γονείς και να είναι υπεξούσια σε αυτούς, ώστε να έλθει η ηλικία ανδεκτική λόγου φρονήσεως και διακρίσεως καλού και κακού, είτε τη όσο να γίνει 15 χρονών, ή το πολύ ως 20 χρονών, όπως αναφέρεται στο λάμδα β κεφάλαιο των αριθμών, και απλώς κατά τη φυσική οξύτητα είναι ο θρόντζα του νοός όπου έχει ο καθένας. Κι ύστερα από τους χρόνους αυτούς λύεται από την υπερεξουσιότητα και την υπεξουσιότητα και υπακοή των γονέων και γίνεται αυτεξούσιος και ελεύθερος. Ο δε κύριος δεν ευχαριστήθηκε να μείνει υπάκου στις γονείς του για ένα τέτοιο διάστημα, αλλά εισμέν τον ομιζόμενο πατέρα του τον μνηστήρα, τον Ιωσήφη τον υποτασσόμενος, έως ότου έζει εκείνος σε τούτο τον κόσμο, εις δε την αληθινή του μητέρα, την Παναγία Δέσποινα, εδιπλασίασε και σχεδόν το διάστημα των χρόνων που φύλαταν οι άλλοι εις τους και το υποτασσόμενο σε αυτήν τριάντα ολοκλήρους χρόνους. Για τούτο και ο Ιησής, φωστήρ θείος, Γρηγόριος, εξηγώντας εκείνο το λόγο που είπε ο Κύριος μετά το βάπτισμα στην Αγία Μητέρα του, «Εν το εν κανά γάμο, ήγουν τι εμεί και εσύ γίνε», ούπο ή η ώρα μου, λέγει ο κύριο, σαν να παραπονέθηκε σε τούτο στη μητέρα του, που δεν τη άρχισαν τόσοι χρόνοι στου οποίου την υπάκουε, αλλά ζήτησε ακόμα να την υπακούσει και τότε, και να τη κάνει ό,τι του λέει, είπε, ούπο ή η ώρα μου, δηλαδή ακόμα δεν ήρθε η ώρα να γίνω εγώ αυτεξούσιο και ελεύθερο, πλην και τότε πάλιν την υπάκουσε και έκανε εκείνο που του ζήτησε, και μετέβαλε τον ίνο εις σύνον το είδωρο, το νερό δηλαδή σε κρασί. Και τρίτον στάθηκε η υπερβολική υποακοή του Κυρίου, διότι όσοι στάθησαν από του αιώνος υπήκοοι στους γονείς τους και υποτακτικοί, υπετάχθησαν στους καταπνεύμα πατέρες και γέροντές των όλοι, όλοι χωρίς να εξαιρεθεί κάποιος, με το να ήσαν απόγονοι του παλαιού Αδάμ, και φαραμακωμένη την παρακοή εκείνου και η του θελήματο, με βία πολύ ή λίγοι έκοψαν το θέλημά τον και υπετάσσοντο. Ο δε κύριος με το να έχει το θέλημα τη ανθρωπότητο, πάντοτε υποταγμένο στο θέλημα τη θεότητο, ακολούθω δεν είχε ουδεμία βία στο να κόψει το θέλημά του. Λοιπόν, υπετάσσοντο και επίκοη στου γονεί του, μόλι του την προθυμία, μόλι του τη θέληση, μόλι του τη χαρά, με όλη του την αγάπη, με όλη του την ταπείνωση, χωρίς κανένα αγωγισμό, χωρίς καμιά αντιλογία εσωτερική ή εξωτερική ή, λόγου, ή λογισμού. Και υπήκουε τίμος, όχι μόνο στι ελαφρέ υπηρεσίε, αλλά και στι κοπιαστικέ και βαριέ. Όχι μόνο στα τίμια και ένδοξα έργα, αλλά ακόμη και στα πλέον ευτελή και ταπεινά. Ο τη του συγκαταβάσεω Εκείνο που καλεί με τη φωνή του τα νέφη και ευθύ έντρωμα τον υπακούν με τη λαρβαία βροχή, καθώ λέει και ο Ιεόβ, καλέσει δεν έφο φωνή και τρόμο, είδατο λαύρου, υπακούσε τέσου. Αυτό εκαλείται από τον Ιωσήφ να του φέρει νερό να πιει και ευθύ υπήκουε. Εκείνο όπου στέλνει του κεραυνού και ευθύ πηγαίνουν αποκρινόμενοι και λένε τι ορίζει αποστέλλεται και και πορεύονται ρούσιδε τι σι τι έστι Ιώβ αυτός αποστέλλεται και στη μητέρα του για να του φέρει ξύλα για να φέρει ξύλα ή φωτιά και παρευθεί σε πήγαινε αποκρινόμενος τι έστι μήτερ η δούγαρ τι εστι μητερ η γαρ, απεστειλον με εκείνος που καλεί τα μη όντα ως όντα κατά τον Παύλο και εκείνο που όσα εννοεί ευθύ γίνονται και όσα θέλει ευθύ παραστέκονται εμπρό του και του λέγουν κατά τη σοφή Ιουδίθ, Ιδού ήλθομεν παρών. Αυτό ήταν έτοιμο να κάνει αμέσω όλα τα νεύματα και όλα τα θελήματα των γονέων του. Εν συντομία, εκείνο όπου με το λόγο του είπε και έγιναν όλα τα κτίσματα αυτός είπε και γεννήθησαν ψαλμός Ρωμιήτα και εκείνος του οποίου την προσταγή δεν μπορεί να παραβεί κανένα ποίημα πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε αυτός υπάκουσε σε όλα τα λόγια του πατρός και της μητρός του και προστάζεται από αυτούς και φωτιά να ανάβει και το σπίτι να σκουπίζει και την τράπεζα να θέτει και τα τριβλία να καθαρίζει και κάθε άλλη ευτελεστάτη υπηρεσία να κάνει. Τώρα τι λες εσύ που διαβάζεις αυτά. Αν ο βασιλεύς των αγγέλων φύλαξε υπακοή στους γονείς του, τούτο υπήνει στη λάσπη και στον πυλό, τον οποίον αυτός ο ίδιος έπλασε με τα χέρια του, πού έμεινε πλέον εσύ, ο του μη όντως ευτελέστερος, διότι είσαι αμαρτωλός, πώς υπακοή πρέπει να δείχνεις τους κατασάρκα γονείς σου, πόση τιμή πρέπει να τους προσφέρεις, πόση αγάπη να τους έχεις και πόση ευχαριστία να τους αποδίδεις, επειδή κάθε τέκνο χρωστάει να δίδει τα τέσσερα αυτά στους γονείς του και να λαμβάνει πάλι από αυτό και από τούτου τα άλλα τέσσερα ανατροφή, βοήθεια, παιδεία και καλό παράδειγμα. Μάλιστα δεν και εξαιρέτως τα τέκνα πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή στα ελαττώματα και τα γυρατιά των γονιών τους, καθώς είναι γραμμένο τέκνα αντιλαβού εν γύρα πατρό σου», καν απολύπη σύνεση συγνώμην έχε και μία τιμάσεις αυτών εν παντή ισχύη σου, σειράχτηρη το κεφάλαιο. Και τι νομίζει αγαπητέ, πως έχεις να λάβεις καμιά προκοπή σωματική ή ψυχική, αν ίσως παρακούεις τους γονείς σου. Βγάλε το από το νου σου, γάρ φυσήν ανήκω σε αναπολία, κι αν καταφρονείς τον Πατέρα σου είσαι βλάσφημος κι αν παροργίζεις και λυπείς τη μητέρα σου είσαι κατηραμένος από τον Κύριο ως βλάστημος ο εγκαταλείπων Πατέρα και και κατηραμένος υπό Κυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού. Αν εσύ τιμάς τον Πατέρα σου θα τιμηθείς από τα παιδιά σου κι αν λάβεις την ευλογία του Πατρός σου θα συστηριχθείς τα θεμέλια του οίκου σου αυτή η ευλογία θα στηρίξει τα θεμέλια του σπιτιού σου. Ότι τιμόν πατέρα εφρανθήσετε επιτέκνων. Ευλογία γαρ πατρός στηρίζει οίκους τα εκνουν, κατάρα δε μητρός εκριζεί θεμέλια. Και για να πω με συντομία έχεις χρέος να υπακούς όλα των γονέων σου. Τότε δε μόνο να μην ακούς, αλλά να προτιμάς την του Θεού αγάπη όταν σε προστάζουν να κάνεις κανένα κακό και να παραβείς εντολή του Θεού ή σε εμποδίζουν από μια καλύτερη ζωή στην οποία μπορεί να ευχαριστήσεις περισσότερο το Θεό όπως είναι η καλογερική ζωή μας λέει ο Άγιος καθώς πλατείται τα περιτού του γράφει ο Θείο Χρυσόστομος και ο Κύριος από μέρους ενίξατο τούτο ότι εν το ιερό ον είπε στους γονείς του όπου τον εζήτουν τι ότι εζητείτε με Ουκ είδεται ότι εν της πατρός μου δι με είναι ή δι είναι με Λουκάς Β' Πλην και όταν οι γονείς εμποδίζουν τα τέκνα αυτά πρέπει να πασχίζουν όσο το δυνατόν να αναχωρούν με την ευλογία τους. Αυτή την ίδια υπακοή για να μην λόγω περισσότερο και εσύ πρέπει να φυλάξεις αγαπητέ μου και στον πνευματικό σου πατέρα και στο δια του μοναδικού σχήματος γενόμενο γέροντά σου, διότι η πακοή που προσφέρεις εις τον ίδιο το Θεό αναφέρεται. Υπόταξε λοιπόν εις Αυτόν όχι μόνο σε όλα τα θελήματα, το οποίο είναι ευκολότερο, αλλά ακόμη και όλα στα φρονήματα, το οποίο είναι δυσκολότερο. Διότι πολλοί υποτακτικοί κόβουν μεν το θέλημά τους και κάνουν το θέλημα του γέροντός τους, μα το φρόνημά τους δεν το κόβουν και μάλιστα αν είναι και λογιότατοι αλλά έχουν πάντοτε μια τέτοια ιδέα βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους ότι εκείνο που αυτοί φρονούσε και συλλογίζονται για κάθε πράγμα είναι καλύτερο και φρονιμότερο από εκείνο που φρονεί και συλλογίζεται ο γέροντάς τους. Εκ τούτου δε του φρονήματος καταντούν στο να μην κόβουν το θέλημά τους το οποίο είναι πολύ μακριά της αληθινής υπακοής και υποταγής. Έδειξε η ιστορία του Σαούλ και του προφήτη εκείνου που φορούσε στο πρόσωπό του τον Τελαμόνα. Ο μένγαρ Σαούλ δεν εφύλαξε υπακοή στην προσταγή που του έδωσε ο προφήτης Σαμουήλ να εξολοθρεύσει όλα τα κούρση όπου έλαβε από τον Αμαλίκ από ανθρώπου ως κτίνους, αλλά στοχάστηκε πως είναι καλύτερο να φυλάξει τα καθαρά ζώα να τα θυσιάσει στο Θεό. Το ίδιο στοχάστηκε, πως η ίδια η φρόνησή του και η δική του βουλή είναι καλύτερη από του Σαμουήλ. Γι' αυτό και άκουσε από τον προφήτη «Ιδού ακοή υπέρ θυσίαν αγαθήν και πακρόασις υπέρ στέαρ κρυών» πρώτη βασιλειών για τα έψιλον κεφάλαιο. Ο δε προφήτης εκείνος βρίσκοντας έναν στο δρόμο του είπε να του χτυπήσει αλλά εκείνο το στο λόγο του προφήτου ω μωρόν, αυτόν του απάντησε γιατί στοχάστηκε τον εαυτό του φρονεμότερο από τον προφήτη και δεν τον εχτύπησε. Λοιπόν βγήκε ένα λιοντάρι και τον εθανάτωσε. Πάταξον με δι και ουκ ή θέλησε ο άνθρωπος πατάξει αυτόν και βρίσκει αυτόν λέον και επάταξε αυτόν. Ο καλό και υποτακτικός υποτακτικό πρώτον εξετάζει με πολλή επιμέλεια και βρίσκει γέροντα δόκιμο και διακριτικό. Έπειτα αφού τον βρει και αφιερώσει τον εαυτό του σε αυτόν, υποτάσσει πλέον στο εξή όλα και θελήματα και φρονήματα, σε εκείνο τη φρόνηση και θέληση και ακολουθεί αυτόν, καθώ λέει ο Δαβίδ, κτηνόδη εγενήθην παρασύ. Και ο λόγο του γέροντο νομίζεται σε αυτόν ότι είναι τύπος και κανόνας, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, που γογισμός, που παρακοή, που αντιλογία πλέον μένει σε εκείνον, επειδή κατά το Μέγα Βασίλειο η αντιλογία το αυτοκατορικών και ανυπότακτων δεικνύει ώρα κατ' επιτωμή. Και για να πω με συντομία, ο υποτακτικός έχει χρέος να υπακούει σε όλα το γέροντά του, πλην μόνον αν τον διδάσκει ερετικά κάποια και κακόδοξα και έξω από τις εντολές του Κυρίου και τα παραδεδομένα υπό των θείων πατέρων. Εκτός από αυτή την περίπτωση, σε όλα τα άλλα, πρέπει να τον υπακούει το γεροντά του υποτακτικός. Αλλά εσύ, αδερφέ μου, πόσες φορές παράκουσες και των φυσικών γονέων σου και των πνευματικών σου πατέρων, πόσες φορές τους παρόργησες, πόσες φορές τους λύπησες με τις αντιολογίες σου, να ντρέπεσαι λοιπόν, να ντρέπεσαι στο χαζόμενο πόσο μακριά είσαι από το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίο καθώ είχε όλε τι αρετέ, έγινε τύπο σε σένα. Έτσι έγινε και τύπο τη υπακοή για να ακολουθήσει κατόπιν στα δικά του ίχνη. Λοιπόν τώρα μετανόησε και ζήτησε του συγχώρεση και παρακάλεσε το να σε διδάσξει αυτός ο ίδιος την αληθινή και τέλεια και βάρεστη υπακοή, διότι αυτός, αν και είναι Υιός και Λόγος και Σοφία του Πατρός και από κανέναν δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα, μόνο τούτο αφού έγινε άνθρωπος, έμαθε την υπακοή. Και καθώς αυτός υπήκουσε στον ουράνιο πατέρα μέχρι θανάτου και θανάτου σταυρικού, διότι λέει γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, Θανάτου δε σταυρού, Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο, έτσι και εσύ παρακάλεσέ τον, τον, πατέρα, μόλι την πίστη και την αγάπη να σε ενδυναμώσει και σένα με τη χάρη του και με το παράδειγμα του Χριστού, για να φυλάξει τι υπακοή στου γονεί σου και στου πνευματικού σου πατέρε, αν υπάρχει χρία και μέχρι θανάτου. Επειδή η αληθινή και τέλεια υπακοή μέχρι θανάτου έχει τον όρο τη, όπω λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι λοιπόν, χριστιανοί μου, να εισακούει, λέω πάλι ο Θεός, τα παρακάλια των μεγάλων Αγίων, είναι χάρις, γιατί είναι των Αγίων αφέντης.